με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας, τον κύριο Δημήτρη Βέτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στεργιόπουλε. Τελικά θα υπάρξουν και επώδυνα μέτρα? Κοιτάξτε, δείτε, το θέμα των επώδυνων μέτρων νομίζω πως δεν θα υπάρχουν ως προς την αρνητική τους αποτύπωση. Δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα βαρύνουν περισσότερο τον Έλληνα πολίτη. Παρ' όλα αυτά, αν κάποια από τα σχέδια που είχαμε στο μυαλό μας, αν θέλετε κάποιες από τις προγραμματικές μας δηλώσεις, πάνε λίγο παραπίσω και παραμείνουν σε ένα βαθμό, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Πήγατε αμέσως στην καρδιά του προβλήματος. Ναι, να λέμε αλήθειες τώρα και να μην συζητάμε θέματα που δεν θα συμβούν ή ενδεχομένως κάποιοι νομίζουν ότι θα συνέβαιναν. Αν κάποια από αυτά τα μέτρα, όπως ένφια, ο οποίος δεν θα είναι ο ίδιος ένφια, και θα το συζητήσουμε αν θέλετε αυτό, θα πάει λίγο παραπίσω. Αν θέματα που αφορούν τον κατώτερο μισθό θα πάει σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι να νομοθετηθεί λίγο παραπίσω ή κάποια άλλα πράγματα που πράγματι βαραίνουν τον κόσμο και θα βαραίνουν τον κόσμο για αρκετό διάστημα, τότε αυτό δεν νομίζω πως είναι. Έχω την εντύπωση ότι, συχνά πρέπει να εξηγείτε ότι οι προεκλογικές σας εξαγγελίες, εάν αλλάζουν σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν σημαίνει ότι αλλάζουν στο βάθος τετραετίας. Αυτό δεν λέτε? Θέλω να πω το εξής, ότι ξέρει όλος ο κόσμος ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση, ποτέ δεν μπορεί να ορίσεις το τέλος της παρά μόνο την αρχή της. Καταρχήν δεν είσαι μόνος. Η διαπραγμάτευση, βεβαίως. Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε, είναι σε εξέλιξη. Συζητάμε σήμερα με τους εταίρους και νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τα πράγματα, κύριε Στεργιόπουλε, και εσείς περισσότερο από όλους λόγω της δουλειάς σας, θα βλέπετε ότι υπάρχει μία μαστίγιο, μία καρότο, μία κρύο, μία ζέστη. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία. Αναρωτιέται ο κόσμος τι ακριβώς θα έχει αυτή η συμφωνία, τι θα χάσω από την τσέπη μου, τι θα χάσω από το εισόδημά μου, τι θα χάσω από το μισθό μου, τι θα χάσω από τη σύνταξή μου. Η απάντηση είναι μία. Έχει νομίζω συμφωνηθεί με τους εταίρους να μην πειραχθούν μισθοί και συντάξεις. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Έχουν τελειώσει και τα θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, αν θέλετε, και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Νομίζω αύριο μεθαύριο ταξιδεύει ο κύριος Κουρλέτης και στην Γενέβη για να συναντηθεί εκεί με, με τον ILO για να τελειώσει και αυτό το θέμα των εργασιακών. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα πίεσης αυτή τη στιγμή στο ασφαλιστικό. Και για να λέμε του στραβού το δίκαιο τώρα και για να λέμε έτσι τα πράγματα όπως είναι, πρέπει να λυθούν και να πάρθουν κάποια μέτρα στο ασφαλιστικό. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, αν θέλετε, κάποιες εξόφθαλμες, θα πω έτσι, περιπτώσεις στο ασφαλιστικό που αφορούν κυρίως κάποιες ΔΕΚΟ, κάποιους ανθρώπους στις ΔΕΚΟ, για να λέμε την αλήθεια, όλες τις ΔΕΚΟ και όλους τους εργαζομένους, αλλά και κάποιους εργαζομένους στις τράπεζες. Αυτό δεν πρέπει να διορθωθεί? Σαφώς και πρέπει να διορθωθεί. Όπως και υπάρχουν πρόωρες συντάξεις στα 42. Όχι μόνο αυτό, και εθελούσεις, κύριε Στεργιόπουλο, που τι κάνουν ουσιαστικά? Βάραν και φόρτωσαν στον πολίτη και η ΔΕΚΟ και ο ΤΕ και οι τράπεζες τα ασφαλιστικά τους, τις ασφαλιστικές τους φορές. Ή αν θέλετε το κομμάτι που θα έπρεπε αυτή να αποδώσουν στον ασφαλιστικό φορέα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε ξεκάθαρα πλέον. Η χώρα δεν θα αλλάξει έτσι αόριστα, θα αλλάξει συγκεκριμένα. Και η πορεία της προς το μέλλον. Πολλοί λένε, κύριε Βέτα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε, εξελέγει στην κυβέρνηση και στη συγκυβέρνηση βέβαια τώρα, γιατί είχε αιχμή του δόρατος τον ένφια. Και ο ένφια παγώνει. Ακούστε. Ένα μέτρο που μένει δηλαδή. Ναι. Όχι ίδιο, αλλά μένει. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, το θέμα του ένφια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όταν κάποιος συζητά για τον ένφια και από την μια πλευρά και από την άλλη βλέπει τα έσοδα που σχεδιάζονται να εισθρέψουν στα δημόσια ταμεία από αυτών που αγγίζουν τα 2,6 δις, τότε καταλαβαίνει πως είναι ένα πολύ και βαρύ και σημαντικό μέτρο. Ενώ πως βαραίνει σημαντικά τις πλάτες των φορολογουμένων από μια πλευρά, αλλά είναι και ένα σημαντικό έσοδο και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Τι έρχομαστε να αλλάξουμε σήμερα εμείς στον ένφια? Λέμε το εξής, ότι αν παραμείνει αυτός ο ένφια, δεν μπορούμε να λεγόμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Αν λοιπόν αλλάξει αυτός ο ένφια, ποιος ένφια θα είναι? Τι ακριβώς θα είναι αυτό το πράγμα και πώς θα καθορίζεται όλο αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι αυτό που συζητιέται σήμερα είναι να γίνει μια αποτίμησή του. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι θα πληρώνουν, να ορίσουμε το φορολόγητό του. Έχει νομίζω καθοριστεί, έτσι είναι η προτάση, έτσι νομίζω θα ανακοινωθεί. Ότι θα ανακοινωθεί ένα προσωπικό φορολόγητο τη τάξη των 50.000 ευρώ, που σημαίνει ότι ένα ζευγάρι, για παράδειγμα, έτσι τον αλλιώ, όσο μπορώ και εγώ πιο πολύ. Πιο απλά, να πιο το καταλάβουμε περισσότερο. Θα έχει ένα φορολόγητο τη τάξη των 100.000 ευρώ. Αν τώρα ταυτόχρονα αυτό συνδεθεί με την μείωση, τη σημαντική μείωση των αντικειμενικών αξιών, έτσι ώστε αυτέ να αγγίξουν τις εμπορικές αξίες, δηλαδή τα περισσότερα σπίτια σήμερα των Ελλήνων δεν ανταξίζουν εμπορικά πάνω από 60-70.000 ευρώ. Έτσι. Αν λοιπόν σε αυτό συνυπολογίσουμε και την ιδιοκτησία ενός άλλου αγροτομαχίου ή κάποιας άλλης ιδιοκτησίας σε ένα ζευγάρι, τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει να πληρώσει και πάρα πολλά πράγματα. Μάλλον δεν θα επιβαρυνθεί εξαιρετικά αυτό το ζευγάρι με αυτήν τη νέα προσέγγιση του ένφια. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την προσέγγιση, νομίζω ότι κοντά στο 45% των Ελλήνων πολιτών δεν θα φορολογηθεί
στη βάση του ένφια, δεν θα αποδώσει ένφια. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι το υπόλοιπο, το 55%, όπου εκεί θα υπάρξει μια βαθμιαία, θα έλεγα, φορολόγηση. Εξηγήστε γιατί λέτε ότι δεν θα είναι ίδιο ο ένφια. Δεν θα είναι ίδιο ο ένφια. Δεν θα είναι οριζόντιο ο ένφια. Κοιτάξτε, κύριε Στεργιόπουλε, δεν μπορεί να φορολογείται μια ιδιοκτησία η οποία δεν αποδίδει. Ο φόρος, ξέρετε, ή αν θέλετε, η απόδοση ή το κέρδος από μια ιδιοκτησία είναι φόρος υπεραξία. Είναι κάτι που κερδίζω από αυτήν την ιδιοκτησία, άρα αξίζει να τη φορολογήσω. Δεν έχω καμία σχέση με τον ένφια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φορολογούσε πλακάκια. Μέτραγε, φορολογούσε, έπαιρνε κεφάλια, έπαιρνε σπίτια. Αυτό νομίζω είχε σαν αποτέλεσμα να μην αποδοθεί ο ένφια. Γι' αυτό και δεν απέδωσε ο ένφια. Να βεβαιωθούν τα χρέη στην εφορία, να μην μπορεί ο πολίτης να πληρώσει αυτή την. Το χρέος του, φιλιά στο λαιμό και τελικά να έρχονται λοιπόν οι τράπεζες και ό,τι αυτό σημαίνει. Υπάρχουν και μέτρα φορολογικά τα οποία αναγκαστήκατε να πάρετε. Mm-hmm. Και μιλάω για την αύξηση του ΦΠΑ. ΦΠΑ. Κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή. Σε ποιο εννοείται, βαθμό σε ποιο ποσοστό θα σταματήσει. Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Γιατί λένε 18, μπορεί να είναι και παρακάτω. Έτσι? Μπορεί και παρακάτω. Νομίζω θα είναι παρακάτω. Το σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι το ποσοστό του ΦΠΑ, αλλά τι ακριβώς αυτό ο ΦΠΑ, ποια αγαθά, ποιες υπηρεσίες, ποια πράγματα θα βαραίνει. Εξαιρεί έτσι? Και κάποια πράγματα. Εξαιρεί. Αν λοιπόν βαραίνει τα ήδη άμεσες διατροφές του ανθρώπου και διαβίωσής του, νομίζω ότι θα είναι ένας άδικος φόρος. Αν εξαιρεί πάρα πολλά από αυτά, θα είναι νομίζω ένας πιο ελαφρύς. Παρ' όλα αυτά, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, όταν αυξάνει ΦΠΑ, νομίζω ότι φεύγει χρήμα από την οικονομία, φεύγει χρήμα από την αγορά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά για να είμαστε απόλυτοι και για να μπορούμε αρκετά να συζητήσουμε. Αρκετά από τα 14 μέτρα αφορούσαν και κάποια είδη πολυτελείας ή υπηρεσίες πολυτελείας. Δεν μας αφορά. Θεωρήθηκε δίκαιο μέτρο. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν δουλεύει σήμερα ή ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνει για δουλειά δεν τον αφορά. Αν κάποιος θα έχει σκάφος, θα έχει αεροπλάνο και θα φορολογηθεί. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Ειλικρινά το λέω αυτό. Και με σεβασμό και στον άνθρωπο που τα κατέχει αυτά τα πράγματα, ότι τα έχει πληρώσει, έχει δουλέψει για αυτά. Αλλά ξέρετε, η κοινωνία σήμερα σε ένα κομβικό σημείο πρέπει να πάρει αποφάσεις. Μπορεί για αυτούς να είναι δυστάρεστα μέτρα, παρόλα αυτά, αν βρεθούν χρήματα. Πάντως, δίνεται την δυνατότητα σε πολιτικούς της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν σκληρά απέναντί σας σε σχέση με τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Ναι, δηλαδή. Μία από τις τοποθετήσεις που έγιναν και ήταν ήπια, θα το μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, ήταν αυτή στην πανελλήνια έκθεση Λαμίας του πρώην αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Σταϊκούρας και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια υποφελή συμφωνία για τη χώρα, μια συμφωνία στην οποία τα ωφέλη θα υπερτερούν του κόστους. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει η κυβέρνηση να κινηθεί γρήγορα, γιατί οι πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησής της είχαν τεράστιο κόστος και για την οικονομία και για την κοινωνία. Οι πρώτες 100 μέρες, λέει ο κύριος Σταϊκούρας, είχαν τεράστιο κόστος και στην οικονομία και στην κοινωνία. Κύριε Βέτα. Μια πρώτη δήλωση θα ήταν εδώ στην αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών. Κοιτάξτε, κύριε Στεργιόπουλε, δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας για αυτά τα πράγματα. Ο κύριος Σταϊκούρας υπήρξε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Οι υπογραφές του είναι ακόμα κάτω από πολύ μεγάλα χαρτιά, τα οποία ο ίδιος μπορεί να πιστεύει ότι πραγματικά προσέφερε θετικά. Ο ελληνικός λαός έχει εκτιμήσει ότι μάλλον του πήρε το κεφάλι. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα όριο σε ό,τι λέμε. Δεν μπορούν να ξεχνιούνται, κύριε Στεργιόπουλε. Τρεις μήνες από αυτές τις εκλογές περάσαν, 5 χρόνια πέρασαν από αυτές τις εκλογές εκείνες, τις προτελευταίες εκλογές, όπου ο κόσμος έχασε τα πάντα από τη ζωή του. Δεν μπορεί να μιλά. Λίγο σιωπή, λίγο σεβασμό σε αυτό που περνάει ο κόσμος και νομίζω ότι η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Αλλά λίγο σεβασμό. Νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις τώρα, ότι ξεχνάω τι έχω κάνει, ξεχνάω ποιος είμαι, ξεχνάω σε ποιο κόμμα ήμουνα, ξεχνάω σε ποια κυβέρνηση υπηρέτησα και πώς την υπηρέτησα και από ποια θέση την υπηρέτησα και αυτού και από την αρχή δεν υπάρχει. Ο κύριος Σταϊκούρας και οι άλλοι συναδελφοί του, υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές ή ό,τι άλλο, έχουν βαριές ευθύνες σε αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Και δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δεν ακούσαμε και ένα συγγνώμη. Δεν ακούσαμε και ένα έκανα λάθος. Δεν ακούσαμε καμία, αν θέλετε, υπεύθυνη δήλωση. Τίποτα. Μόνο δηλώσεις, 20 λεπτές, δίλεπτες, δευτερολέπτων. Όχι. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει, ο γλυκός λαός του έχει καταλάβει. Βέβαια να καταλάβουν, αλλά και οι πολιτικοί, ότι δεν μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε, όποια ώρα να είναι, έτσι απλά για να πούμε κάτι. Είστε αισιόδοξος λοιπόν για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Έγιναν και άλλες δηλώσεις και μάλιστα χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο, την περίοδο μέχρι τη συμφωνία, μια περίοδο διαδικαστική, γιατί από εκεί και πέρα θα αρχίσει η κυβερνητική πλειοψηφία, να το πω έτσι, να
να παρουσιάζει το πραγματικό έργο που θέλει να κάνει. Διότι τώρα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και των ασφικτικών περιθωρίων που έχετε για να λειτουργήσετε, δεν μπορείτε να δείξετε πραγματικά και στον ελληνικό λαό τι θέλετε να κάνετε. Αυτό είναι αληθές. Θα σας πω κάτι. Ρωτάει κάποιος για τον έντιμο συμβιβασμό, τι ακριβώς περιμένουμε, πώς θα αποτυπωθεί. Ξέρετε, κύριε Στεργιόπουλε, δεν είναι όλα μόνο λογιστική. Δεν είναι όλα συν πριν κάτι. Θα σας πω κάτι. Ωραία, λοιπόν, έρχεται ένα ΣΕΝΦΙΕ, έρχεται ένα ΦΠΑ. Μπορεί να συζητήσουμε για το αν θα έπρεπε να είναι 14, 13 ή 15. Εμάς μας αφορά αυτή τη στιγμή και τον ελληνικό λαό το εξής. Εάν αυτός ο έντιμος συμβιβασμός, ίσον αυτή η πρόταση που θα συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας, δίνει ένα μέλλον σε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δυνατότητα σε αυτή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο άμεσο μέλλον να υλοποιήσει μεγάλο κομμάτι του προγράμματός του. Αυτό το απευθύνω και στον ελληνικό λαό, αλλά το απευθύνω και στο ιστορικό του κόμματός μου. Πρέπει να γνωρίζουμε, αυτό λέμε, αυτό εννοούμε όταν λέμε έντιμος συμβιβασμός. Εάν μας δίνεται η δυνατότητα με αυτή τη συμφωνία, μην παίρνοντας κεφάλια, μισθούς, συντάξεις, μην σκοτώνοντας την οικονομία, να πάμε σε λίγο χρόνο, σε λίγο καιρό παρακάτω αυτό το μέλλον αυτής της χώρας. Εάν λοιπόν το δούμε έτσι και συμφωνήσουμε ότι αυτή η συμφωνία είναι έντιμη, τότε να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλοι μας και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βλέπουν με αυτή την οπτική γωνία. Προσωπική μου ταπεινή μου γνώμη, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Αυτό θέλω να πω, αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να βλέπουμε και να αναμένουμε αυτή τη συμφωνία. Ξέρω ότι πάρα πολλοί μπορεί να διαφωνούν, να λένε είναι ψηλό σε ΦΠΑ. Έπρεπε να είναι λιγότερο σε ΕΦΙΑ. Έπρεπε να κάνετε εκείνο περισσότερο ή εκείνο λιγότερο. Όποιος όμως σέβεται τη στιγμή και γνωρίζει στο μικρότερο βαθμό τις πραγματικές διαστάσεις αυτής της διαπραγμάτευσης και την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα κρυθεί, έτσι δεν το λέω, θα κρυθεί για, για το καλό της διαπραγματευτικής ικανότητας ή όχι, να δούμε, αυτό, να περιμένει ο κόσμος, να δούμε αν αυτό που θα συμφωνήσουμε μπορεί να πάει τη χώρα αύριο προς τα μπρος. Αυτή είναι η αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει. Είμαι αισιόδοξος. Ναι, είμαι αισιόδοξος. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο, κύριε Βέτα. Εγώ ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και φαντάζομαι ότι έχετε συνεχώς και τα αυτιά σας στραμμένα προς την ιδιαίτερη πατρίδα σας εδώ για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι πολλά, δεν θέλω να τα βάλουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, διότι έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον η συμφωνία. Αυτή η ιδιαίτερη έντιμη συμφωνία, ανέντιμη, δεν ξέρω πώς τη λένε και πως θέλουν να την περάσουν προς τα κάτω. Πάντως, τα 14 μέτρα, που, ναι. Τα 14 ναι, μέτρα δηλαδή. Που κατέβηκαν στο τραπέζι από την δική σας πλευρά, νομίζω ότι δεν έχουν καταρχήν καμία σχέση με το περίφημο email Χαρδούβελη, έτσι δεν είναι? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.